Εντάξει, όλοι δεν χωράμε. Γιατί στη φούσκα αυτή για την οποία σας μιλήσαμε και εκεί μας περιμένει και ο Νίκος Κόντος, στη Σαντορίνη στον προφήτη Ηλία, πραγματικά μπορείς να απολαύσεις το ηλιοβασίλεμα, το τόσο γνωστό και τόσο όμορφο και ιδιαίτερο, αλλά για περίπου 2 ώρες μόνο. Νίκο, καλησπέρα. Πόσο θα θέλαμε να είμαστε στη φούσκα μαζί σου? Ελάτε, ελάτε, σας περιμένουμε. Καλώς ορίσατε στο Σαντορίνη Sky και στο Sky Dome μας, όπως εμείς το λέμε, ή αλλιώς φούσκα, ή αν θέλετε θόλος, όπως θέλετε μπορείτε να το πείτε. Mm-hmm. Ναι, ελάτε να σας το δείξω. Όπως είπατε, ναι, το πακέτο μας είναι περίπου 2 ώρες. Εδώ οι πελάτες μας για να απολαύσουν το ηλιοβασίλεμα. Θέλαμε έτσι να τους προσφέρουμε έναν όμορφο τρόπο να απολαύσουν εδώ το τοπίο. 600 μέτρα πάνω από την επιφάνεια, είναι το υψηλότερο σημείο της Σαντορίνης. Έχουμε το ηλιοβασίλεμα ακριβώς μπροστά μας και θέλαμε έτσι οι πελάτες μας να το απολαύσουν σε έναν όμορφο χώρο, με ιδιωτικότητα και μακριά ίσως λίγο από τα πλήθη. Ακριβώς και ήσυχα και απομονωμένα με την καλή έννοια, αλλά και με μεγάλη ασφάλεια, διότι συνειρμικά στο εξωτερικό έχουμε δει τέτοιες εικόνες. Στην Ελλάδα όμως, μέχρι και πρότινος τουλάχιστον, εγώ δεν είχα ξαναδεί κάτι τέτοιο. Ακριβώς, ναι, ναι, στο εξωτερικό υπάρχουν αρκετά. Και επειδή θεωρούσαμε ότι αναδεικνύουν πολύ τον περιβάλλοντα χώρο, θέλαμε και εμείς να το φέρουμε εδώ και να κάνουμε κάτι καινούργιο, κάτι έτσι φρέσκο. Και ορίστε, αυτό είναι το ντόμο μας λοιπόν. Είναι φανταστικό. Αν θέλετε, μπορείτε να. Η ώρα βέβαια δεν εξυπηρετεί για να δούμε ακριβώς τη μαγεία που απελευθερώνεται. Και καταλαβαίνω ότι έχει ζέστη αυτή τη στιγμή. Όμως θέλω να σε ρωτήσω, μιλώντας για τον περιβάλλοντα χώρο που απολαμβάνουμε, το περιβάλλον στο σημείο αυτό για να γίνει η εγκατάσταση κατά κάποιο τρόπο τραυματίστηκε? Ναι. Κάποιος μπορεί να σκεφτεί ότι επενέβησε η σημαντικό. Ομάδα. Όχι, το θέμα βιωσιμότητας γενικά ήταν πολύ σημαντικό για μας, γιατί θέλαμε να μην αλλοιώσουμε το τοπίο. Οπότε αυτό που βλέπετε είναι ένα λεγόμενο pop-up, είναι πλήρως αποσυναρμολογούμενο, αυτά εδώ τα τζαμάκια. Το έχουμε για αυτή τη σεζόν, θα δούμε αν θα το έχουμε και του χρόνου, θέλουμε να ελπίζουμε λόγω της απήχησης. Αλλά ναι, σίγουρα δεν έχουμε τραυματίσει, όπως είπατε, καθόλου εδώ το περιβάλλοντα χώρο. Είναι σημαντικό λοιπόν αυτό που μας λες, όμως πολύ σημαντικό είναι να δούμε πόσο χρόνο μπορεί κάποιος να μείνει μέσα. Όσο θέλω, όλη τη νύχτα για παράδειγμα, ή υπάρχει λόγω περιορισμού? Ναι, προς το παρόν έχουμε πακέτο, όπως σας είπα, των 2 ώρων. Μπορούν να έρθουν οι πελάτες μας, έρχονται για να απολαύσουν το ηλιοβασίλεμα ως επιτοπλίστων, οπότε ξεκινάνε γύρω στις 7.30 και τελειώνουν γύρω στις 9.30 με 10 το βράδυ. Και μπορούν να έρθουν είτε να κάτσουν να απολαύσουν κρασί, ένα ποτό, είτε να το συνδυάσουν και με γεύμα, το οποίο παρέχουμε μέσω μιας συνεργασίας που έχουμε εδώ με ένα τοπικό εστιατόριο στην περιοχή του πύργου. Οπότε καταλαβαίνω, βλέποντας, όχι, είναι πολύ όμορφο και είναι διαφορετικό και για τον κόσμο ο οποίος τώρα καλούμε να επισκεφθεί και τη χώρα μας και τα νησιά μας και τη Σαντορίνη βεβαίως, αλλά και για τους ανθρώπους που μένουν εκεί, είναι μια πολύ ωραία πρόταση και μοιάζει σαν σαλόνι. Μπορεί να πάρει κι άλλες μορφές, για παράδειγμα μπορεί να έχω, δεν ξέρω, και κάτι σαν καθιστικό, κάτι διαφορετικό. Αυτά τα συγκεκριμένα όχι. Μέσα βέβαια μπορούμε να αλλάξουμε το χώρο. Δηλαδή να γίνει και κρεβατοκάμαρα, Νίκο? Ναι, θα μπορούσε να γίνει και κρεβατοκάμαρα. Δεν το έχουμε χρησιμοποιήσει ως τώρα ως κρεβατοκάμαρα. Είχαμε βάλει κρεβάτι, δεν έχει κοιμηθεί κάποιος. Γιατί όπως καταλαβαίνετε εδώ δεν είναι έτσι διαμορφωμένο. Δεν έχουμε δηλαδή μπάνιο κτλ. Αλλά θα μπορούσε θεωρητικά στο μέλλον. Ναι, εγώ προτάσεις δίνω για να είναι ξεκούραστο και να πει σουτάζω τον ουρανό με τα άστρα και κυριολεκτικά να μπορείς να τα δεις. Οπότε να μην μπορείς να ξεφύγεις και από αυτό. Είναι όντως πολύ διαφορετικό, πολύ όμορφο και ειλικρινά είναι μια πολύ ωραία διαφορετική καινοτόμα πρόταση. Και χαιρόμαστε που μπορούμε και έχουμε έτσι ανθρώπους που κάνουν κάτι ανάλογο. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, να σας στείλουμε την αγάπη μας και σύντομα εύχομαι να τα πούμε και από κοντά. Τώρα στη φούσκα, έξω από τη φούσκα, σίγουρα να απολαύσουμε το ηλιοβασίλεμα. Σας περιμένουμε, σας αποχαιρετίζουμε με τον ωραίο μας εδώ χώρο και τη Θέα. Πολλά φιλιά. Λοιπόν, η Θέα κόβει την ανάσα και όποιος δεν έχει πάει στη Σαντορίνη, την προτείνω ανεπιφύλακτα.